Θα μείνουμε στο θέμα και θα συνομιλήσουμε με τον Παύλο Μουρατίδη. Είναι ο πρόεδρος του μεγαλύτερου σωματείου της ενέργειας στη ΔΕΗ, του Σπάρτακου, και τον κύριο Παναγιώτη Καμπισιούλη, ο οποίος είναι ο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενόπ ΔΕΗ. Καλησπέρα και στους δύο. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Καλησπέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τη Μεγαλόπολη. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τον κύριο Μουρατίδη, διότι στείλατε και μία επιστολή τώρα στην περιφέρεια και στους βουλευτές και σε όλους και λέτε ότι εδώ το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Για πείτε μας, κύριε Μουρατίδη, τι περιλαμβάνει αυτή η επιστολή, να τη μάθει και ο κόσμος και τι αναμένετε τώρα. Ακριβώς, κύριε Καρυπίδη, αποφασίσαμε να στείλουμε αυτή την επιστολή για να προσπαθήσουμε για ακόμη μία φορά να θέσουμε πρώτων ευθυνών τους όλους τους θεσμικούς φορείς της περιοχής για το τι μέλη γενέστε με την απολιγεντοποίηση. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τις θέσεις εργασίας που κάνονται. Ο κ. Καβαθάς πιο εμπεριστατωμένα, πιο επιστημονικά μας τα είπε χτες και μάλιστα είναι σχεδόν διπλάσες οι θέσεις εργασίας που κάνονται από όσες υπολόγιζαν εδώ οι τοπικοί φορείς ακόμα και εμείς. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Πρέπει επιτέλους να βγουν μπροστά αυτοί που μπορούν να πάρουν αποφάσεις. Δεν μπορούν να κρύβονται, γιατί αυτό βλέπω μέχρι στιγμής να συμβαίνει. Πολιτικό χρόνο κερδίζουν όλοι, είτε είναι ο κύριος Περιφερειάρχης, είτε είναι οι βουλευτές, είτε είναι οι δήμαρχοι της περιοχής. Όλοι πρέπει να βγουν μπροστά, πρέπει να πιέσουν ώστε αυτή η κατάσταση, αν είναι δυνατόν, να αναστραφεί προς το καλύτερο για τους εργαζόμενους και την περιοχή. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάτι ως κινητικότητα από πλευράς τους, οι εργαζόμενοι προτίθεται να κάνουν κάποιες άλλες ενέργειες, και ήθελα να ρωτήσω, κύριε Μουρατίδη, αν υφίσταται αυτό το συντονιστικό όργανο που είχε συγκροτηθεί από την περίοδο του 2015 ακόμη, έτσι, περιφέρεια, δήμοι, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, σε μια κοινή δράση όπου θα παίρνονται οι αποφάσεις σε συναπόφαση, το οποίο θα είναι και το πλαίσιο δράσης, διεκδίκηση, ακόμη και των κινητοποιήσεων όταν απαιτείται, και νομίζω έχει αποδώσει τότε. Υπήρξαν και κινητοποιήσεις και αλλαγές πολιτικών και η μικρή ΔΕΗ δεν υπήρξε και δεν πουλήθηκε και δεν μετοχοποιήθηκε και δεν ιδιωτικοποιήθηκε και δεν κλείσαν οι λιγνίτες και είχε αποδώσει αυτό. Σήμερα υφίσταται αυτό το όργανο. Όντως τότε οι φορείς, οι εργαζόμενοι, όλοι εδώ στην περιοχή ήταν μια γροθιά, υπήρχε αυτό το συντονιστικό, είχαν γίνει πολλά βήματα, είχαν αποτραπεί πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις. Σήμερα δυστυχώς, κύριε Καρυπίδη, δεν υπάρχει κανένας τέτοιος φορέας, δεν υπάρχει καμία τέτοια επιτροπή, δεν υπάρχει καμία συνεννόηση σε αυτό το επίπεδο που υπήρχε τότε, ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τα πράγματα. Σήμερα υπάρχει ένας οχαδελφισμός, θα έλεγα, και μια παράταση συνέχεια να κερδίζουν πολιτικό χρόνο όλοι. Δυστυχώς έχουν μεσολαβήσει και εκλογές και βουλευτικές και ευρωεκλογές Ιούλιο και τίποτα απολύτως δεν έγινε, καμία σύσκεψη δεν έγινε, και εμείς πιέζουμε, προσπαθούμε να αφυπνίσουμε συνειδήσεις, να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Για να πάρω και το σχόλιο του κύριου Καμπισιούλη, ο οποίος θα μας δώσει και μια επιπρόσθετη ενημέρωση από το νότιο σύστημα, έτσι, από την Μεγαλόπολη. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας καταρχήν. Χαιρετίζω όλους τους καλεσμένους στο πάνελ και τον εκλεκτικό συνάδελφο τον Παύλο, και να ευχαριστήσω ταυτόχρονα για το βήμα που δίνεται και στο νότιο σύστημα, όπως ακριβώς είπατε, από την καρδιά της Πελοποννήσου, στον ομό Αρκαδίας, από τη Μεγαλόπολη, που τις δύο τελευταίες ημέρες βλέπουμε να έχει ενεργοποιηθεί η μονάδα, παρά τις εξαγγελίες της διοίκησης της ΔΕΗ, ότι η μονάδα της Μελίτσης, τη Φλόρινα, και η μονάδα της Μεγαλόπολης, η τέταρτη μονάδα, η ελληνική μονάδα, τέλος του χρόνου σκόπευαν να τις αποσύρουν. Εδώ, ξεκινώντας και εισαγωγικά, θα πρέπει να πω ότι όλοι αυτοί που αποφασίζουν, και πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση, αν έχουν αναλογιστεί τις αποφάσεις αυτές που έχουν λάβει ή θα λάβουν τα μεγάλα σαλόνια των Αθηνών, λοιπόν, για το τι ακριβώς θα συμβεί στην πολύπαθη περιοχή της Μεγαλόπολης, της Αρκαδίας, της Πελοποννήσου, αλλά και στην πολύπαθη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Με όλο αυτό που δείξατε, αναδείξατε και στο πετυχημένο ρεπορτάζ, θα με επιτρέψετε να πω, με την ομολογία του κυρίου Καβαθά για τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν. Θα χαθούν ουσιαστικά πάρα πολλές θέσεις εργασίας, και αυτό που θα μείνει στις περιοχές αυτές της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας θα είναι ο μαρασμός και η φτωχοποίηση και η ερημοποίηση των περιοχών. Είναι κάτι που το ζούμε, το βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, με όλα αυτά που έχουν συμβεί στη ΔΕΗ διαχρονικά, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα
που έχει την αξία του, τη σημασία του, που θα έπρεπε να αγγίζει όλη την Ελλάδα, αλλά λέω εγώ ότι είναι τοπικού ζητήματος, Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη. Όμως, φεύγοντας από το μείγμα οι Λιγνίτες, και έτσι όπως έχουμε τις παλιδρομήσεις, έλεγα πριν να πορευόμαστε με τα τρία ου, κουτουρού δηλαδή, έτσι, προσέξτε το λίγο. Δεν μπαίνει και σε περιπέτεια η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, δεν μπαίνει σε περιπέτεια και οι τιμές, δεν μπαίνουν και σε περιπέτεια, αν θέλετε, και η βιομηχανία, όταν έχεις αστάθεια στο σύστημα, όταν ζητάς την ενέργεια και δεν έχεις μια βάση καυσίμων εγχώρια και υπάρξει μια γεωπολιτική ανακατάταξη, όπως τη είδαμε και με την Ουκρανία, τότε μπαίνουμε σε άλλου είδους περιπέτειες. Και βλέπουμε ότι τώρα που υπάρχει το πρόβλημα, λένε για τη σκόνη, μπροστά οι Λιγνίτες. Το χειμώνα όμως εδώ που παγώνουμε εμείς εδώ στη Δυτική Μακεδονία, εάν δεν τους συμφέρει, γιατί θέλουν να δυναμώσουν και να δώσουν περισσότερο προς το φυσικό αέριο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ξέρει ο κύριος Μουρατίδης, πιστεύω στην ενημέρωση κι εσείς, δεν τους ενδιαφέρει, σταματάνε τη λειτουργία, καίνε τη τηλεθερμάση πετρέλαιο, εκτοξεύεται το κόστος και πολλές φορές μένουν και χωρίς τηλεθέρμανση γιατί δεν υπάρχει το εργοστάσιο να καίει το λιγνίτη. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δηλαδή τώρα επειδή ζεσταίνεται η Αθήνα, καίνε οι Λιγνίτες για να έχουν τα air condition. Το χειμώνα που έχουμε εδώ τα εργοστάσια, που θα θρηνήσουμε 55.000 απώλεια θέσεων εργασίας, γιατί θα θρηνήσουμε. Δεν θα ξαναδημιουργηθούν αυτές οι θέσεις. Χάνονται. Λοιπόν, και παγώνουμε και το χειμώνα. Δεν είναι προκλητικό για όλους μας αυτά που συμβαίνουν? Βεβαίως και είναι προκλητικό αυτό. Και αυτό έχουμε τονίσει όλα αυτά τα χρόνια σε όλους τους αγώνες που έχουμε κάνει διαχρονικά οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ και με όρους κοινωνίας και με όρους συντεχνίας, αν θέλετε. Και έχουμε δώσει ποια ακριβώς θα είναι η κατάληξη όταν θα συντελεστεί αυτό το έγκλημα. Για να μην συντελεστεί λοιπόν αυτό το έγκλημα και με δεδομένη την ανάγκη της χρήσης των λιγνητικών μονάδων, για όποτε χρειάζεται, για αυτό το λίγο διάστημα λοιπόν που μπορούν και εξισορροπούν το σύστημα και κρατάνε τη χώρα όρθια, χωρίς να έχουμε κατάρρευση, blackout κλπ. Επειδή κρατάμε λοιπόν όλα τα νησιά στο Αιγαίο που έχουν τουρισμό, τώρα αυτή τη στιγμή και σφίζουν από τουρισμό, τα κρατάμε όρθια. Ποια τα κρατάνε? Οι Λιγνίτες. Τι έχουμε κάνει ως χώρα και ως κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια? Προτάξαμε τις ΑΠΕ. Με τις ΑΠΕ, εμείς έχουμε πει ότι δεν είμαστε εχθρικοί απέναντι στις ΑΠΕ, στις αμμογεννήτες και τα φωτοβολταϊκά. Όμως, όταν έχουμε φτιάξει όλα αυτά, δεν έχουμε μέχρι και σήμερα δεν έχουμε βρει λύση στην αποθήκευση της ενέργειας. Και συνεχίζουμε και πάμε με τα τρία ου, όπως είπατε, κύριε Κουπίδη. Απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, επειδή μας έχουν τρελάνει με το χρηματιστήριο της ενέργειας, τα πράγματα είναι απλά και με το χρηματιστήριο των ρήπων. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Τα φωτοβολταϊκά τα θέλουμε. Σωστό. Γιατί δεν τα κάνουμε με έναν τρόπο ενεργειακής δημοκρατίας? Να δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετάσχουν σε όλο αυτό το εγχείρημα για να το στηρίξουν κιόλας. Και να κρατήσουν τα ορυκτά καύσιμα όπως τα κρατάει η Γερμανία, τους λιγνίτες λέω εγώ, και το φυσικό αέριο αν χρειάζεται, να είναι στο μείγμα. Και να έχουμε απευθεία συμβόλαια με τη βαριά βιομηχανία που θα δώσει και όθηση στην παραγωγική ανασυγκρότηση και να μην περνάει μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας αυτή η ενέργεια αφού θα είναι στα απευθεία συμβόλαια. Γιατί δεν το κάνουν αυτό? Απαντήστε. Πρέπει σήμερα πρέπει να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις ως χώρα και αυτές τις αποφάσεις μπορεί να τις πάρει μόνο η κυβέρνηση. Τι πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση? Όπως στηρίξαμε τις ΑΠΕ και τα φωτοβολταϊκά για να στηθούν, έτσι ακριβώς θα πρέπει, αν όλοι ευαγγελιζόμαστε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, θα πρέπει να το αποδείξουμε. Πώς θα το αποδείξουμε? Ότι θα πρέπει να κρατήσουμε αυτές τις μονάδες, όλες τις λιγνητικές, τις 6 αναπομείνασες που έχουν απομείνει, για να μπορούν να κρατήσουν το σύστημα όρθιο. Πώς θα τις κρατήσουμε? Άμα αυτό το κόστος λοιπόν που δημιουργούν οι 6 μονάδες, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη ΔΕΗ, που η ΔΕΗ πορεύεται με μια επιθετική πολιτική ανάπτυξη, και βλέπετε τι έχει γίνει, έχει γίνει μια μεγάλη πολυεθνική, θα πρέπει και το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του. Να στηρίξει δηλαδή τη χώρα, ώστε να της παρέχεται της χώρας, των επιχειρήσεων, των καταναλωτών όλων, η ενεργειακή ασφάλεια. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και αυτό θα πρέπει να δουν σήμερα οι βουλευτές πρωτίστως της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου φυσικά, που μετέχουμε και εμείς αυτό τα δύο ενεργειακά κέντρα, θα πρέπει να το δουν αυτό το ζήτημα και θα πρέπει να στηρίξουν τους λιγνίτες και τις λιγνητικές μονάδες που 5 δεκαετίες τώρα στήριξαν τη χώρα με χαμηλούς λογαριασμούς όταν ήταν στο προσκήνιο, αλλά ακόμα και σήμερα είδαμε με τα γεγονότα αυτά που γίνανε στα νοτιοδυτικά Βαλκάνια ότι χρειάστηκε να μπουν 4 λιγνητικές μονάδες. Εμείς, ας πούμε, στη Μεγαλόπολη είχαμε να δουλέψουμε 6 μήνες ακριβώς, γιατί δεν μας έδωσε το σύστημα. Ναι. Μας ζήτησε το σύστημα, μπήκαμε μέσα, δουλέψαμε. Να συγχαρώ τους συναδέλφους όλους για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν και τους δικούς μας εδώ στην Πελοπόννησο, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία, που μπόρεσαν, κατάφεραν και ανταποκρίθηκαν. Γιατί όπως ξέρετε, οι λιγνητικές μονάδες δεν μπορούν να δουλεύουν όπως το ζητάει ο καθένας επίμονα να μπαίνουν μέσα. Χρειάζονται κάποιες διαδικασίες. Δεν μπαίνουν με ένα μαγικό κουμπί. Λοιπόν. Άρα πρέπει ως χώρα, ως κυβέρνηση, ως βουλευτές, ως περιφερειάρχες και ως δήμαρχοι
και ως εργαζόμενοι να ζητήσουμε το αυτονόητο. Τι, να έχει η χώρα ενεργειακή ασφάλεια. Την ενεργειακή ασφάλεια μέχρι να προχωρήσουμε στην αποθήκευση της ενέργειας, καλώς και ακώς την παρέχουν οι λιγνητικές μονάδες. Και πώς την παρέχουν, αποδείχθηκε περίπτωνα από το τελευταίο τριήμερο. Και δεν, δεν μας πείθει κανείς ότι γίνεται χάρη του περιβάλλοντος. Διότι αν γινόταν χάρη του περιβάλλοντος και ήταν τόσο οικολόγοι κυβερνώντες και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν θα έστελνε το δικό μας το λιγνίτι να τον καίει δίπλα η Βόρεια Μακεδονία σε απόσταση από το σύγχρονο εργοστάσιο της Μελίτης, ένα πεπαλαιωμένο εργοστάσιο, έτσι στη Βόρεια Μακεδονία, 5 χιλιόμετρα είναι. Τώρα, άμα πάμε στα σύνορα, το κοιτάμε, εμείς απέναντι είναι. Κλείνει ένα σύγχρονο εργοστάσιο και δίνει τη δυνατότητα το δικό σου το λιγνίτι να το καίει ένα πεπαλαιωμένο στα 5 χιλιόμετρα από τη χώρα σου, που αυτή η ρήπαση που λες ότι υφίσταται. Πού πάει, φεύγει σε άλλο πλανήτη, σε αυτόν τον πλανήτη, δεν πάει και αυτή. Αυτό δεν είναι προκλητικό επίσης? Προκλητικό είναι και καρυπίδι και όλοι κρίνονται εδώ πέρα. Κρίνονται και οι εργαζόμενοι που φωνάζουμε συνέχεια, κρίνονται και οι κυβερνώντες, κρίνονται και οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι. Πάω στους συναδέλφους, στον Κώστα Μαυρίδη και στον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο, γιατί σίγουρα έχουν να θέσουν πολλά ερωτήματα. Έλα, Βαγγέλη, να ξεκινήσουμε με σένα. Ναι, είναι σοκαριστικός ο αριθμός των θέσεων εργασίας που χάνονται. Λίγο πολύ το γνωρίζαμε το νούμερο από μόνο του, είναι σοκαριστικό. Αλλά αν ήμουν εγώ υπουργός ενέργειας, θα έλεγα, γιατί με κατηγορείτε για διγλωσία. Είχα πει από την αρχή ότι οι μονάδες αυτές θα είναι σε εφεδρεία, θα χρησιμοποιούνται όταν χρειαστεί. Να που χρειάστηκε και χρησιμοποιούνται. Και για τη Μεγαλόπολη 4, θα πει ο υπουργός, από το 19 είχαμε ανακοινώσει το κλείσιμό του, στο τέλος του 24. Τι άλλαξε? Όχι, δεν είχαν αυτές τις ανακοινώσεις. 2019, λέει ο υπουργός. Αν θέλουν να απαντήσουν οι καλεσμένες, και μετά θα σας θυμίσω εγώ τι είχε πει αρχικώς ο πρωθυπουργός και τι έλεγε για το σχέδιο. Για την 4, έτσι, ναι. Ελάτε, κύριε Μουρατίδη. Για επίσημα σε εφεδρεία δεν έχει μπει καμία μονάδα. Καμία μονάδα. Υπήρχε μια εξαγγελία κατά την τελευταία επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή ότι ενδέχεται να πει σε ψυχρή εφεδρεία εκεί από το Λιμαίδα 5, αλλά επίσημα καμία μονάδα δεν έχει πει σε εφεδρεία. Τώρα, για τις θέσεις εργασίας. Οι θέσεις εργασίας δεν είναι ότι θα χαθούν 55 ή 50.000 θέσεις εργασίας. Είναι ότι έχουν χαθεί ήδη τη στιγμή που μιλάμε αρκετές χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται μέχρι να κλείσει και η τελευταία μονάδα. Αυτό δεν το καταλαβαίνει κανένας. Δεν μιλάμε πλέον για την απολιγνητοποίηση. Η απολιγνητοποίηση ήρθε και παλήρθε. Σήμερα μιλάμε πλέον για το κλείσιμο των μονάδων. Χιλιάδες θέσεις εργασίας έχουν χαθεί ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε δορυφορικές θέσεις, σε θέσεις που αφορούσαν εργολαβικούς εργαζόμενους, στα οχτάμινα τα οποία πλέον δεν προσλαμβάνονται γιατί δεν υπάρχει λόγος να προσληφθούν. Όλες αυτές είναι χιλιάδες θέσεις εργασίας που έχουν χαθεί και συνεχίζουμε σε αυτό το μοτίβο χωρίς να εδρώνει κανενός το αυτή. Όσο για την επάρκεια, μα είναι προφανές ότι όταν εξαρτάσει από ένα καύσιμο το οποίο είναι εισαγόμενο, το οποίο, οποία σύμπτωση βγαίνει σε χώρες, το ελέγχουν χώρες οι οποίες είναι σε πόλεμη κατάσταση σήμερα. Και όταν υπάρχει σύραξη σε μια περιοχή, προφανώς το πρώτο ζητούμενο είναι οι ζωές που χάνονται. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα τεράστιο αντίκτυπο και ξεκινάει στον ενεργειακό τομέα. Εμείς έχουμε ένα καύσιμο λοιπόν το οποίο είναι εισαγόμενο, του οποίου τη στρόφιγγα άλλο την ελέγχει. Εμείς αποξιώνουμε το εθνικό μας καύσιμο που το έχουμε κυριολεκτικά και εμείς και στην Αρκαδία κάτω από τα πόδια μας. Περιμένουμε να υπάρχει ασφάλεια και ισορροπία στο σύστημα από καύσιμα τα οποία είναι εισαγόμενα. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Μόνο ο λιγνίτης μπορεί να προσφέρει ισορροπία στο σύστημα και ασφάλεια στην τροφοδοσία. Και εμείς τι λέμε εδώ και χρόνια και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας? Δεν λέμε να μείνουν όλες οι μονάδες μέσα. Μελίτη, το Λεμαίδα 5 και Μεγαλόπολη. Άγιος 5 και Μεγαλόπολη. Έτσι. Να μείνουν στο σύστημα για να υπάρχει μια ισορροπία, να υπάρχει μια ασφάλεια σε δύσκολες στιγμές. Δεν μπορεί όποτε κάνει κρύο να μπαίνουν οι μονάδες μέσα και μάλιστα άρον-άρον. Και αν μπαίνουν. Και με τεράστιο κίνδυνο. Όχι, και αν μπαίνουν. Δεν είναι δυνατόν όποτε έχει καύσωνα να μπαίνουν οι μονάδες μέσα για να φέρουν ισορροπία στο σύστημα και πάλι με μεγάλο ρίσκο και με παίζοντας ζωή κορώνα την ζωή των εργαζομένων. Όλα αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Δεν μπορεί πλέον να συμβαίνουν. Κώστας Μαυρίδης, έλα Κώστα. Τώρα, στον κύριο Μουρατίδη θέλω, αλλά αν θέλει και ο εκπρόσωπος της ΓΕΝΟΠ από τη Μεγαλόπολη να σχολιάσει. Κύριε Μουρατίδη, με την επιστολή ενδεχομένως ζητάτε ενεργοποίηση αυτού του συντονιστικού οργάνου.
Δηλαδή κάποια στιγμή. Το όργανο υφίσταται. Κώστα, λίγο να με επιτρέπετε. Το όργανο υφίσταται. Για να αλλάξει αυτό το όργανο, πρέπει να αλλάξει μόνο με απόφαση περιφερειάρχη. Είχε συγκροτηθεί το 2015. Συμφωνώ, έχει συνέχεια η διοίκηση. Συμφωνώ, αλλά κοιμάται αυτή τη στιγμή το όργανο. Δεν έχει συνεδριάσει τα τελευταία χρόνια, του τελευταίου μήνε. Οπότε, μήπως ζητάτε να ενεργοποιηθεί αυτό, να αναλυθούν πρωτοβουλίες. Και τι μέλη γενέστε, δηλαδή, ποιος είναι ο ορίζοντας, ποιος είναι ο δικός χάρτης, τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε, αυτή η επιστολή ελπίζω να αποτελέσει το ένα μας να πάρει πρωτοβουλία στον κύριο Περιφερειάρχης, είτε να ξανασυστήσει το όργανο, είτε να το θέσει πάλι στη λειτουργία. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπορεί να συμβεί ακριβώς αυτό, ώστε να πάρθουν κάποιες αποφάσεις ή κάποιες πρωτοβουλίες πίεσης, πολιτικής πίεσης προς τους κυβερνώντες, ώστε έστω και την ίστατη στιγμή να δούμε τα πράγματα κάπως αλλιώς. Να δούμε τα πράγματα προς όφελος των περιοχών των λιντοφόρων και προς όφελος των εργαζομένων. Και της εθνικής οικονομίας, αδελφή, και της ασφάλειας ενεργειακής της χώρας. Ας αποτελέσει αυτή η επιστολή ή οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία πάρθει, τέλος πάντων, το έναυσμα ή την αρχή στο να αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Να κινητοποιηθεί η περιοχή, να κινητοποιηθούμε όλοι μας. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι και ο κύριος Καμπισιούλης. Πάντως, παλαιότερα, όταν υπήρχε ζητήματα, υπήρχε αυτό το συντονιστικό που είχε δημιουργηθεί, συντόνιζε και τη Μεγαλόπολη και γινόταν και κοινή δράση. Αν θυμάστε, και στη Μεγαλόπολη συλλαλητήρια και στη Δυτική Μακεδονία συλλαλητήρια και ανοιχτές συγκεντρώσεις εκεί και εδώ και σε μια συνεργασία στο ένα κοινό μέτωπο. Καλά, κύριε Γαλλιπίδη, μέχρι οι καμπάνες χτυπούσαν στην περιοχή, αν θυμάστε. Έτσι. Το λέω έτσι σχηματικά. Έτσι. Υπήρχαν πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις. Είχαν βγει και τα λάβαρα έξω. Είχαν βγει και τα λάβαρα. Τα λάβαρα χαθήκαν τώρα. Είχε μερίδιο ευθύνης σημαντικός του να συμβούν αυτά. Ας γίνει πάλι. Ας συσταθεί, ας ενεργοποιηθεί ξανά, γιατί πλέον έχουμε φτάσει στο απροχώρητο. Ναι. Τέλος καλοκαιριού φοβάμαι ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το κλείσιμο των μονάδων. Και το τι θα γίνει με τον κόσμο, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους. Τα λέγαμε προχθές. Πάνω από 2.000-2.300.000 θέσεις θα φύγουν από εδώ, θα μεταταχθούν, θα πάρουν εθελουσία. Και αυτό ακόμη ανασαφές. Σας δεν κόστα. Το λέγαμε προχθές. Βάλτε στην κουβέντα το ότι από τον Οκτώβριο θα έχουμε και θέμα τηλεθέρμανσης. Ακριβώς. Λοιπόν, και ένα σχόλιο από τον κύριο Καμπισκούλη για το νότιο σύστημα. Με τη τηλεθέρμανση, παράδειγμα τη Κοζάνη, με ποιον τρόπο θα λειτουργήσει. Μάλλον, με ποιον τρόπο θα έχει τηλεθέρμανση η πόλη τη Κοζάνη. Το άσχημο. Δεν υπάρχει. Ούτε καν στο σχέδιο ακόμα οι μονάδες Σιθία να αρχίζουν να κατασκευάζονται. Το άσχημο είναι ότι δεν μπορεί. Όταν έρθει Οκτώβριος, εγώ δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει ο κύριος Κοκαλιάρης, ας πούμε, και εκεί η τηλεθέρμανση ώστε να λειτουργήσει. Να έχει θέρμανση πολύ τη Κοζάνης. Υπάρχει μια πιθανότητα να έχει πολύ καύσωνα στο νότιο σύστημα και να δουλεύουν οι μονάδες για τα air conditioning εκεί, έτσι να πάρουμε και εμείς τηλεθέρμανση εδώ, αν έχουμε κρύο. Ένα τελευταίο σχόλιο από τον κύριο Καμπισκούλη και να κλείσουμε. Και από εσάς ένα σχόλιο. Έχουμε ξεκινήσει, κύριε Καρυπίδη, τις επαφές πρωτίστως με τον Δήμαρχο της Μεγαλόπολης, με βουλευτές του νομού Μεσσηνίας και του νομού Αρκαδίας, μιας και επηρεάζει και τους δύο νομούς η απολιμνητοποίηση. Και αναμένεται και ένα ραντεβού με τον εκλεγμένο, τον καινούριο Περιφερειάρχη της Πελοποννήσου. Εκεί εμείς θέτουμε τις θέσεις μας και η θέση μας είναι ότι πρέπει οι ελληνικές μονάδες, αυτές οι εναπομείνασες, οι 6, οι 4, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Παύλος ο Μουλατίδη, θα πρέπει να μείνουν για να αισθάνεται η χώρα ασφαλής. Ο Έλληνας καταναλωτής να αισθανθεί ασφαλής, όταν θα έχει πολύ ζεύτη, να πρέπει να κρατήσουμε το σύστημα όρθιο, γιατί και τουρισμό έχουμε. Και όλα αυτά έχουμε. Φανταστείτε τώρα αυτές τις 4 μονάδες να μην δούλευαν αυτές τις 2 μέρες. Τι θα γινόταν. Δηλαδή εδώ είναι παράλογα όλα. Δηλαδή από τη μία εξαγγέλνουμε ότι κλείνουμε και από την άλλη βάζουμε και δουλεύουμε. Δηλαδή του χρόνου αν έχουν κλείσει αυτές τις μονάδες ή κλείσουν όλες τις μονάδες, εν πάση περιπτώσει. Τι θα γίνει μέχρι τότε. Θα εξαρτώμαστε από το φυσικό αέριο που είναι το πανάκριβο καύσιμο. Οι τιμές θα ανεβαίνουν από τον ένα μήνα στον άλλο, τον παράλληλο, 2-3 μήνες αργότερα, ότι θα είναι το ρεύμα στο Θεό. Γιατί να φτάσουμε σε αυτή την εξαρτήλωση. Μπορούμε να κρατήσουμε αυτές τις μονάδες βάσης, τις 4 μονάδες βάσης. Αυτό θα πρέπει να σκεφτεί η ελληνική κυβέρνηση πρώτα και αυτό θα πρέπει να διεκδικήσουν οι περιοχές. Αλλά πώς, αυτές οι μονάδες να είναι σε μια λειτουργική εφεδρεία και αυτές τις μονάδες κάποιος θα πρέπει να αναλάβει το κόστος να το πληρώνει στη ΔΕΗ. Γιατί η ΔΕΗ, μην ξεχνάμε όλοι τώρα, δεν είναι η ΔΕΗ αυτή των 50 ετών που εξηλέκτρισε όλη τη χώρα, που πήγε ρεύμα και στο τελευταίο χωριό, που έβαλε κολόνα και στο τελευταίο οικισμό, σπιτάκια, μικρά χωριουδάκια και απολάμβαναν όλοι αυτοί το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα η ΔΕΗ είναι μια άλλη εταιρεία, κάνει άλματα προς το μέλλον μπροστά και σαφώς απολογείται σε μετόχους, αφού είναι ιδιωτική εταιρεία και πρέπει να έχει κέρδη. Και καλώς έχει κέρδη. Ναι. Και καλώς έχει αυτή... Η ΔΕΗ να απολογείται στους μετόχους που θέλει. Αλλά η κυβέρνηση
που έχει και το 34% το ελληνικό δημόσιο, θα απολογείται στον ελληνικό λαό. Θέλει, δεν θέλει. Αυτή τη βάσανο δεν θα τη γλιτώσει. Δηλαδή, αυτό το μπρος πίσω, αυτό το κουτουρού, αυτό το δεν γίνεται έτσι. Θα απολογηθεί. Έτσι. Θα απολογηθεί. Να ξέρετε ότι η ιστορία εκδικείται. Η ιστορία εκδικείται. Να το ξέρετε αυτό. Για να πω ότι δεν φύστηκε, ότι είχε άπνοια, ότι είχε συννεφιά και ακριβή να τα τιμολόγια τον επόμενο μήνα, ή ότι έχουμε με την εμπόλεμη ζώνη σε όλες αυτές τις περιοχές που είναι γύρω που παράγουν φυσικό αέριο, και να μην ξέρουμε ότι αν τον ένα μήνα έχει τόσο και τον άλλον έχει τόσο. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη αυτές οι μονάδες να παραμείνουν, αλλά ένα κόστος που αναλαμβάνουν, όπως πληρώσαμε τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά μέσα από τους λογαριασμούς της ηλεκτρικής ενέργειας που πλήρωσαν οι Έλληνες φορολογούμενοι, ακριβώς το ίδιο να γίνει τώρα. Ωραία. Αν θέλουμε, αν είμαστε η χώρα να είναι ασφαλή.